έφερε λίγα πρωί τιμιάτων Σαββάτων στον κήπο του Ιωσήφ για να του εκφράσουν και με τα μοίρα τους τον σεβασμό και τους στοργοί τους, αποτελεί το φεδρό της Αναστάσεως μήνυμα που διαδίδεται από εκεί σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι εδώ ο διδάσκαλός σας, λέει ο Άγγελος, που και στην όδερες. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον λόγο του, γιατί τον αποδεικνύει το κενό μνημείο, τον αποδεικνύει η απουσία του σώματος του Χριστού. Αυτή όμως η απουσία δεν είναι αιτία θλίψεως και οδύνης για τις αφοσιωμένες και πιστές μαθήτριες του Κυρίου. Ο Χριστός δεν απουσιάζει γιατί κάποιοι έκλεψαν το σώμα, όπως υπολόγαν οι Ιουδαίοι. Δεν απουσιάζει για να ψηφίσει αποδεικνύει τον τρία πόδι, αποδεικνύει την εκπλήρωση της υποσχέσεώς του, αλλά και την ολοκληρωτική νίκη του κατά της αμαρτίας του του διαβόλου. Η απουσία της ίδια και την δύναμη καλύπτει την παρουσία του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου και η προοπτική της αναστάσεως και άλλοι να ζουν τριαμολογώντας για το δίθεν θάνατο του Χριστού. Για όλους όμως εμάς που πιστεύουμε στον Αναστάντα Κύριο, το μήνυμα αυτό του Αγγέλου προς τις μυροπόλες γυναίκες αποτελεί μήνυμα διαρκούς χαράς και αισιοδοξίας. Γιατί γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Χριστός δεν ήρθε μόνος, δεν αναστήθηκε για να αποφύγει εκείνος τον θάνατο, αλλά για να συναναστήσει και εμάς μαζί του πεπτωπώντας τη αμαρτία. Αναστήθηκε για να είναι μαζί μας πάσα στα σημεία της ζωής ημών, για να φωτίζει τις ψυχές μας με το φως της Αναστάσεώς του και να μας οδηγεί προς αυτό, αρκεί και εμείς να τον ακολουθούμε με την πιστότητα και την αποσίωση των αμαρτών και των μαθητριών. Διάφορος προς τον Αναστάντα Κύριο Ευγέτης, ο Μητροπολίτης, ο Βερίας. Και το Άγιο Πνεύματι, μην και αεί.